Σας καλωσορίσατε στο μαζί. Σήμερα έχω μια ιδιαίτερη καλεσμένη. Δεν θα σας την δείξω ακόμα, σε λίγο θα σας την παρουσιάσω. Γιατί θέλω πρώτα να πάμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση που οι περισσότεροι μας γνωρίζουμε, θέλουμε να ακολουθήσουμε καμιά φορά. Γιατί όχι, έτσι. Ένα ρεπορτάζ λοιπόν σήμερα που παρουσιάσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων όσον αφορά το στούντιο Wellness Ευεξία, αλλά και κάποια σεμινάρια τα οποία γίνονται εκεί. Δημήτρη, το έχουμε έτοιμο να παίξει? Ο Πανελλήνιος Οργανισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είναι ένας πρωτοπόρος φορέας στον χώρο του μασάζ και των εναλλακτικών θεραπείων. Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα για την απόκτηση πτυχίου κατόπιν εξετάσεων από τον παγκόσμιο φορέα WMF. Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια στην πόλη της Καβάλας σε συνεργασία με το στούντιο Wellness Ευεξία έχουν όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα πτυχίο στις ειδικότητες εναλλακτικός θεραπευτής, SPA θεραπευτής και λιμφοθεραπευτής. Δίνουμε σε έναν μαθητή αυτό που χρειάζεται για να βιοποριστεί, να μπορέσει να συμπληρώσει το επάγγελμά του ή να κάνει μια καινούργια αρχή. Ένα νέο είδος δουλειάς. Ένας κύκλος μαθημάτων, ο οποίος διαρκεί πόσο και στο τέλος ποιο είναι το χαρτί της πιστοποίησης το οποίο μπορούν να πάρουν οι μαθητευόμενοι εδώ? Κοιτάξτε, ο κύκλος μαθημάτων μπορεί να είναι μικρός από ένα μήνα μέχρι να φτάσει να είναι 2 χρόνια. Από εκεί πέρα, τελειώντας τον κύκλο που έχουμε επιλέξει ο κάθε μαθητής, παίρνει μια βεβαίωση παρακολούθησης, όπως ορίζει ο ελληνικός νόμος, αλλά έχει τη δυνατότητα να δώσει εξετάσεις όχι σε εμάς, σε ένα παγκόσμιο φορέα πιστοποίησης, την WMF, οπότε σε αυτή την περίπτωση παίρνει ένα πτυχίο επαγγελματία, το οποίο φέρει μάλιστα και αριθμό πρωτοκόλλου του ελληνικού ειρηνοδικείου. Χρειάζονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις ή συγκεκριμένα πτυχία ή πιστοποίησεις που πρέπει να έχει κάποιος για να έρθει εδώ, ή μπορεί να έρθει ο καθένας να δοκιμάσει, να δει πώς είναι και φυσικά αν του αρέσει να συνεχίσει και επαγγελματικά? Όχι, αυτό που χρειάζεται σίγουρα κάποιος είναι να έχει διάθεση και όρεξη για μάθηση. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κουβαλήσει μαζί του. Πολύ λίγο λάδι, μερικές πετσέτες και κάποιον δέχτη φίλο γνωστό που θα κάνει το μοντέλο για να δοκιμάσουμε πάνω του όλες τις τεχνικές. Και πού μπορούμε να σας βρούμε, ποιες μέρες ξεκινούν τα μαθήματα? Τα μαθήματα γίνονται κυρίως Σαββατοκύριακα. Με εξαίρεση μια ειδικότητα που γίνεται κάθε Πέμπτη, μάλλον κάθε Δεύτερη Πέμπτη. Κατά βάση, επιλέξαμε τα Σαββατοκύριακα σαν ημέρες εκπαίδευσης για να μπορούν όλοι παράλληλα με αυτά που κάνουν. Γιατί δεν απευθυνόμαστε σε μικρές ηλικίες, δεν είναι σχολικοκόπεδα των 18 και 19 ετών. Οι πιο πολλοί είναι 35, 40 ετών, είναι μεγάλοι άνθρωποι, χωρίς να αποκλίνουν φυσικά τις μικρές ηλικίες. Έτσι λοιπόν, επειδή έχουν διάφορες σχολείες, δουλειές, επιλέξαμε τα Σαββατοκύριακα, οπότε να είναι διαθέσιμοι άνετα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο, ο οποίος μας παρουσίασε κάποιους τρόπους. Βλέπετε τα χέρια του, είδατε πώς δούλευαν. Λοιπόν, να καλησπέρισω και την καλεσμένη μου εδώ. Δεν μπορώ άλλο να σας την κρατάω. Έκπληξη. Είναι η Δέσπερα Στεφανίδου, στούντιο Wellness Ευεξία. Ήμασταν χθες εκεί. Ο Πανελλήνιος Οργανισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, σε συνεργασία με το στούντιο Wellness Ευεξία, διοργανώνουν αυτά τα σεμινάρια. Τι ακριβώς είναι τα σεμινάρια αυτά και πού απευθύνονται, σε ποιους ανθρώπους που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή απευθύνονται? Λοιπόν, ο Πανελλήνιος λοιπόν Οργανισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μας βοηθάει να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας ή να μάθουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε το χέρι μας σε συνδυασμό με έναν άνθρωπο που έχουμε κάτω και να μπορέσουμε να το φτιάξουμε, να φτιάξουμε από την ψυχολογία του μέχρι και το να ανακουφίσουμε ένα πόνο. Έχω χρόνια συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εγώ προσωπικά πήγαινα σαν μαθήτρια και δήλωνα ενδιαφέρον για πάρα πολλά μαθήματα. Έχω διδαχτεί πολλά μαθήματα επάνω σε αυτό το κομμάτι του μασάζ. Και από εκεί και έπειτα είπαμε ότι αυτή την κίνηση είναι καλό να την κάνουμε και εδώ, για να μπορέσουμε να είμαστε στο δικό μας σημείο, στο σημείο της Καβάλας, και να πάρουμε και τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται, αλλά για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούν να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Όχι μόνο Καβάλα, αλλά Δράμα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, έρχεται όλη η περιφέρεια. Ναι, παιδιά από όλη την περιφέρεια. Είναι μαθήματα τα οποία είναι μόνο θεωρητικά ή υπάρχει και η άσκηση, το πρακτικό κομμάτι της άσκησης επάνω? Πώς ξεκινάνε δηλαδή αυτά τα μαθήματα? Υπάρχει πολλή θεωρία, γιατί μπορεί να απευθύνεται σε άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον άνθρωπο, έτσι, αλλά θέλουν πολύ να την αποκτήσουν. Άρα υπάρχει πολλή θεωρία, υπάρχει πολύ διάβασμα, έτσι. Η θεωρία έχει να κάνει με την ανατομία του σώματος. Κυρίως αυτό, έτσι.
Το επόμενο όμως κομμάτι, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο και πολύ όμορφο και εκεί είναι που πιάνουμε πλέον την ουσία, είναι η πράξη. Φυσικά γίνεται η πράξη. Γίνεται η πρακτική άσκηση, γίνεται στο χώρο. Έχουμε στρωμένο τα κρεβάτια μας, κάθονται οι δέκτες μας και τους κάνουμε και στα πλάνα βλέπουμε έτσι αυτή τη διαδικασία. Ναι. Αυτή τη διαδικασία στα πλάνα θέλω πάρα πολύ να είμαι από κάτω. Πραγματικά σας το λέω. Και όσες φορές το βλέπω, ναι, πάντα αυτό θέλω να κάνω. Να είμαι από κάτω. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ λιτό στα λόγια του και οι κινήσεις των χεριών κάλυπταν ακριβώς αυτό το κομμάτι που αναφέρεις. Μιλώντας, παρουσίαζε κιόλας το αποτέλεσμα. Γιατί πηγαίνουμε σε εκείνο το σημείο, έτσι. Γιατί εστιάζουμε εκεί πίσω. Αυτό. Νομίζω αυτό ότι ακριβώς. Ήταν φοβερό. Μας κατευθύνει και μας βοηθάει το κάθε σημείο να το μάθουμε πολύ καλά για να μπορούμε να το πιάσουμε και να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε. Ο κύριος Τοχταρίδης είναι ο διευθυντής του ΠΟΕΠ. Είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Βασικά η δουλειά του είναι γυμναστής και διαιτολόγος. Έχει τελειώσει αυτές τις δύο σχολές. Αποφάσισε όμως, επειδή άρχισε ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τον άνθρωπο, να αρχίσει να ασχολείται λίγο κάτι παραπάνω. Και έγινε ο εναλλακτικός θεραπευτής, που τώρα πια και χειροπράκτης. Πολλά χρόνια στη δουλειά. Εναλλακτικός θεραπευτής, δώσε μου μια απλή. Ανακουφίζω, ανακουφίζω ηρεμώ, ανακουφίζω, ηρεμώ, χαλαρώνω έναν πόνο, έτσι, τον οποίο, όπως βλέπεις εδώ, εξηγώντας και ο κύριος Τοχταρίδης το κάθε σημείο, ξέρουμε πλέον τι θα πιάσουμε, πώς θα το πιάσουμε και με ποιο τρόπο μπορούμε να δώσουμε αυτή την ανακούφιση. Εκτός των άλλων όμως, δεν είναι μόνο αυτό, να έχουμε κάποιους πόνους, μπορεί να το κάνουμε και απλά για να χαλαρώσουμε. Και να δώσουμε, όλοι, ναι, φυσικά. Και νομίζω ότι νέα παιδιά μπορούν να ακολουθήσουν αυτόν τον κλάδο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Έτσι, αρχάριος, ένας νέος, μία νέα, έρχεται να έρθει κοντά σου, να σου πει θέλω να ακολουθήσω αυτό. Είναι δύσκολο, είναι εύκολο, τι πρέπει να κάνω. Χριστίνα, ξεκινήσαμε από πέρσι, από τον Απρίλη. Δεν πήγαμε από την καινούργια χρονιά, έτσι μας έτυχε, έτσι μας δόθηκε η άκρη. Ξεκινήσαμε από τον Απρίλη. Λοιπόν, από τον Απρίλη λοιπόν, μέχρι τώρα ήρθαν παιδιά στο χώρο μας, τα οποία δεν γνώριζαν, δεν ήξεραν ούτε καν τι σημαίνει αυτό, από περιέργεια. Mm-hmm. Λοιπόν, το πιο ευχάριστο από όλα όμως, είναι ότι αυτά τα παιδιά δουλέψανε όλο το καλοκαίρι, μάθανε τη δουλειά, δουλέψανε το καλοκαίρι, έβγαλαν όχι αυτά που δώσανε, πολύ παραπάνω για να δώσουν ακόμη περισσότερα, και κάποια από αυτά και μέσα στην καβάλα ακόμη έχουν ανοίξει τους δικούς τους χώρους, γιατί μπορούν να ανοίξουν τους δικούς τους χώρους. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να είσαι αυτής της δουλειάς και απλά να την εξελίξεις. Έτσι, μπορεί και να μην γνωρίζεις τι ακριβώς είναι, αλλά μπαίνοντας σε αυτό το κομμάτι, βλέπεις ότι θέλεις να μάθεις και να μάθεις και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω και έτσι προχωράμε. Τώρα δηλαδή έχουμε κλείσει όλο το πρόγραμμα για έναν ολόκληρο χρόνο. Μαθήματα τα οποία γίνονται κάθε πότε στο Studio Wellness Asia. Γίνονται κάθε δεύτερη Πέμπτη, αλλά κυρίως έχουμε Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο για να μπορούμε να πάρουμε και τον κόσμο το οποίο εργάζεται. Έτσι, καθημερινές. Ναι. Οπότε δεν είναι δεσμευτικός ο χρόνος που γίνονται τα σεμινάρια. Κάποιος που την Κυριακή του μπορεί να τη διαθέσει, φυσικά, και μπορεί να πάει στο σεμινάριο. Ναι, το μεσημέρι ή περισσότερες ώρες, αυτό αναλόγως το μάθημα που κάνει. Αλλά είναι και κάτι άλλο, ότι αυτός ο οποίος μπορεί να χάσει το πρώτο μάθημα, μπορεί να το αναπληρώσει, γιατί γίνονται συνεχόμενα μαθήματα. Εγώ είμαι αρχάριος και έρχομαι σε σένα. Εγώ μιλάω και εκ μέρους του κόσμου που μας βλέπει. Ναι. Έρχομαι σε σένα προσωπικά στην Δέσποινα και λέω θέλω να ξεκινήσω. Αλλά δεν ξέρω ούτε πώς, ούτε πού, ούτε τι να κάνω. Ποια είναι η κατεύθυνση που θα μου δώσεις? Το πού είναι εύκολο. Στην Καρόν 27. Ναι, το πού είναι εύκολο. Το πώς. Διάθεση να υπάρχει. Θέλεις, έχεις διάθεση. Δεν έχω κάποια κριτήρια που, τα οποία δεν να με δεσμεύσουν, κάποια κριτήρια. Έτσι. Όχι, τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μπορεί να έχεις τη δική σου δουλίτσα και να το κάνεις σαν χόμπι. Μπορεί να μην έχεις τη δική σου δουλίτσα και να το κάνεις σαν κυρίως δουλειά. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι και πολλοί είναι στο σπίτι που περιμένουν να υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει γνώσεις για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας. Πρώτα απ' όλα να το κάνουμε για τους δικούς μας, για παράδειγμα, ανθρώπους. Να πούμε ότι έλα να σε ανακουφίσω λίγο, γιατί εγώ το έχω μάθει αυτό το πράγμα. Και σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται. Και είναι αυτό που σου είπα που είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, ξεκινάμε με απλά πραγματάκια και μετά στην πορεία αρχίζουμε και λέμε, εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος. Να το ψάξουμε, να το δούμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Παθιαζόμαστε. Παθιαζόμαστε. Η αλήθεια είναι ξέρω. Αυτή. Ναι. Και νομίζω ότι πλέον μιλάμε από τη στιγμή που είμαστε και σε μια περιοχή τουριστική. Είναι επαγγέλματα τα οποία θα έχουν άνθηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχει διάθεση και θα έχει ακόμη περισσότερο.
Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα που γινόταν Θεσσαλονίκη, τα ΟΠΟΕΠ έπιανε σημεία όπως ήταν η Χαλκιδική ή και τα από Κατερίνη. Τουριστικά περισσότερο. Τουριστικά σημεία, ναι. Τώρα που είναι πλέον Καβάλα, όπου πιάνει σημεία από εδώ. Δηλαδή, ξεκινάμε με ξενοδοχεία, αν θέλουμε, της Καβάλας, της Θάσου, της Αλεξανδρούπολης. Έχουμε και δικά μας, αρχίζουμε και γίνουμε και δικές μας. Ναι. Οπότε μπορείτε να κατευθύνετε τα παιδιά. Αυτά τα ξενοδοχεία, αυτά τα σημεία όπου μπορούν φυσικά να πηγαίνουν τα παιδιά να πάνε και να δουλέψουν. Χειμώνα καλοκαίρι. Έτσι. Ναι, σαφώς, 24. Εγώ δίνω το χώρο για να μπορούν να κάνουν και την πρακτική άσκηση τα παιδιά. Δηλαδή μπορούν μετά από, την. Ερώτηση. Τι γίνεται μετά από τη στιγμή που γίνεται η θεωρία, η πρακτική και πάμε να πάρουμε το πτυχίο αυτό. Υπάρχει και η πρακτική εξάσκηση. Ναι, ναι, ναι. Πόσο διαρκεί? Έχει περίπου 500 ώρες. Α, είναι. Ναι. Ναι. Και εκεί έρχεσαι εσύ και κατευθύνεις τα παιδιά στους χώρους. Εγώ μπορώ να δώσω το χώρο, δίνω το χώρο για να γίνει η πρακτική άσκηση και νομίζω ότι μπορούν να μπουν παντού τα παιδιά για να κάνουν την πρακτική τους, έτσι. Σίγουρα. Απλά είναι ο πιο οικείος χώρος για τον ΠΟΕΠ εκεί. Mm-hmm. Και το καλύπτουμε εμείς. Από εκεί και πέρα μπορεί να μπουν και οπουδήποτε. Λοιπόν, πάλι ο ΠΟΕΠ, συγγνώμη που σε διακόπτω, πάλι ο ΠΟΕΠ φροντίζει γι' αυτό. Δηλαδή δεν αφήνει ξεκρέμαστε την κατάσταση. Έχει βγάλει. Έχεις τελειώσει, θέλουμε να πάρουμε το πτυχίο μας, έχουμε δώσει τις εξετάσεις μας, φροντίζει για την πρακτική μας εξάσκηση και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, σε ακούω, σε βλέπω αυτή τη στιγμή, θέλω να δηλώσω συμμετοχή, τι πρέπει να κάνω? Μου παίρνεις ένα τηλέφωνο και μου λες, Δέσποινα, είναι απλό, στο 2510-211-657, έτσι. Καταρχήν, να πω ότι το πρόγραμμα είναι αναρτημένο, αλλά και θα ξαναμπεί στη διαδικασία να αναρτηθεί και πάλι και θα το δώσω και σε εσάς, αν δεν σας κάνει κόπο, να το αναρτήσετε για να δουν τα παιδιά όλοι, πότε έχουμε και τι έχουμε. Δηλαδή, την Πέμπτη αυτή είχαμε την επικοδηλίτιδα, το Σαββατοκύριακο ξεκινάμε με το αθλητικό μασάζ, το άλλο Σαββατοκύριακο το αθλητικό μασάζ, ένας κύκλος που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και αυτό. Τόσο κύκλος των μασάζ μέσα, έτσι. Μας ακούνε γυναίκες, άντρες, νέα παιδιά. Δεν κλείνουμε τον κύκλο, ανοίγουμε τους κύκλους, έτσι. Μπορούμε να ασχοληθούμε σε όλο των ειδών της κατευθύνσης. Είτε είναι αθλητικό, είτε είναι μασάζ, είτε να είναι για μας. Όλα μπορούμε να τα εντάξουμε μέσα. Η βάση του μασάζ είναι το εσωειδικό. Mm-hmm. Αυτό είναι η βάση του μασάζ. Έτσι. Από εκεί και πέρα, σιγά σιγά ξεκινάμε και ανοίγουμε τον κύκλο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άτομα τα οποία. Δεν πρόλαβαν τόσο ειδικό, το οποίο θα ξαναδιδαχτεί, έτσι. Ξεκινάνε με κάτι άλλο. Ας πούμε, έχουμε ένα καινούριο μαθητή για το αθλητικό μασάζ. Δεν ξέρει, δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το χέρι του, έτσι. Αρχίζει σιγά-σιγά και το χρησιμοποιεί. Αρχίζει και μπαίνει στο νόημα. Σιγά-σιγά-σιγά-σιγά κάνει όλο τον κύκλο του αθλητικού μασάζ και μπορεί να δουλέψει σε έναν αθλητή. Μπορεί να ανακουφίσει έναν αθλητή ο οποίος θα έχει παραδοθεί από την προπόνηση. Έτσι, ή πριν την προπόνηση. Από τη στιγμή λοιπόν που το κάνει αυτό και μετά, σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει σε ένα άλλο κομμάτι. Το κομμάτι, αχ, έχω ένα τραύμα εδώ, έλα να σε ανακουφίσω. Και αν ακόμη δηλαδή δεν έχει πάρει τη βάση του σουηδικού, μπορεί να ξεκινήσει από τα μαθήματα και σιγά 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 να δει και την βάση. Υπάρχει μια συνέχεια αλλά και μια σύνδεση αυτών των δύο. Λοιπόν, βάζεις μια άνω τελεία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Επιστρέψαμε εδώ. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να σας πω ότι με το Studio Wellness Ευεξία και με τη Δέσποινα έχουμε κάνει δύο καρτούλες, οι οποίες κάθε εβδομάδα σας δίνουμε ένα δωράκι. Είναι μια περιποίηση προσώπου. Φυσικά, κατόπιν συνεννόηση με τη Δέσποινα, μπορείτε να δείτε και τι ανάγκες έχετε και τι άλλο χρειάζεστε. Μπορεί να λέει μια περιποίηση προσώπου, μια παρουσία προσώπου, είναι ενδεικτικό το δωράκι. Ενδεικτικό, από εκεί και έπειτα πάμε ανάλογα με την ανάγκη. Όποιος θέλει να κάνει κάτι άλλο. Καλωδεχούμενο, σταμάτα. Είμαστε, συνεργαζόμαστε και βλέπω καθημερινά πώς δουλεύει. Σήμερα ήταν από τις μέρες που δεν έκατσε δευτερόλεπτο. Ναι. Και καλό είναι αυτό, χαίρομαι πάρα πολύ. Πραγματικά είναι εξαιρετική και σαν επαγγελματίας και σε αυτό που κάνει. Λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα μαζί και ενώ. Το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54045. Μέσα λοιπόν σε όλα τα δώρα που έχουμε, με την πίνδο, με τα καλαθάκια, τώρα από ό,τι βλέπω έχουμε και χειροτέχνημα. Θα σας έχουμε και τα δύο δώρα που μπορείτε να πάτε στη Δέσποινα να σας δει από κοντά. Και να πω για κάτι άλλο. Τι άλλο? Ότι με την ευκαιρία του δώρου, εάν κάποιο άτομο θέλει να κάνει κάτι για τον εαυτό του, έχει μία έκπτωση στο 20%. Σε οτιδήποτε αποφασίσει να κάνει. Κι εγώ θέλω.
Εδώ είμαι. Δεν είναι λεπτά στον αέρα ξαφνικά. Ναι, εντάξει. Ξαφνικά. Ωραία. 20% νομίζω ότι είναι ένα καλό, πολύ καλό ποσοστό που μπορεί κάποιος να κάνει. Η ανάγκη, η οποία, όπως λέγαμε, δεν είναι πολύ τέλεια πια. Έτσι, όχι, ναι. Ανάγκη. 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 Λοιπόν, συνεχίζουμε το κομμάτι που αφορά την παρουσίαση για την, στο πώς μπορούν να γίνουν κάποια σεμινάρια, τα οποία όλοι εσείς που θέλετε να έχετε έναν επαγγελματικό προσανατολισμό, με τα δεδομένα της εποχής που αλλάζουν συνέχεια, μπορείτε να κάνετε και κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν η Δέσποινα μαζί με τη συνεργασία με τον Πανελλήνιο Οργανισμό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων φέρνουν κάτι ιδιαίτερο στην πόλη μας που μπορείτε να απευθυνθείτε για να δείτε, να δοκιμάσετε και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει γιατί και εμείς μείναμε έκπληκτοι χθες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Ιδίως αν είσαι από κάτω. Το θέλουμε. Αλλάζουμε τα άτομα ανά εβδομάδα. Ωραία. Λοιπόν, πες μου λιγάκι δύο λόγια τώρα για τα μαθήματα. Τα παιδιά ξέρω ότι οικονομικές δυσκολίες, το λέω πάντα σε όλους. Πάντα η δυσκολία οικονομική είναι το πρώτο που βλέπουμε. Πρέπει να κλείσουν ένα μεγάλο budget χρημάτων για να μπορέσουν να έρθουν σε σένα ή αλλάζει ο τρόπος που πληρώνονται. Το πιο ωραίο σε όλη την ιστορία. Πληρώνεις ενότητα-ενότητα. Mm-hmm. Την ενότητα που πληρώνεις, την επόμενη ώρα μπορείς να τη δουλέψεις άνετα. Γιατί παίρνεις μία βεβαίωση ότι είσαι γνώστης. Άρα τη δουλεύεις και μπορείς να δουλέψεις την επόμενη ενότητα. Εάν σε περίπτωση δεν υπάρχει δηλαδή κάποια χρήματα στην άκρη για αυτή τη δουλειά, κάνεις αυτό το πράγμα. Και προχωράς. Παίρνεις αυτή την ενότητα που δουλεύει αυτό το Σαββατοκύριακο, δουλεύεις τις επόμενες δύο εβδομάδες και επιλέγεις την άλλη ενότητα που θα ακολουθήσεις. Άρα δηλαδή είναι ένα κομμάτι που εκεί που πας να κάνεις μια επένδυση για τον εαυτό σου, έτσι, βγάζεις κατευθείαν τα χρήματά σου για να ακολουθήσεις τη μεγαλύτερη επένδυση. Τα χρήματα πρέπει να τα έχω μαζεμένα ή είναι κάθε ενότητα-ενότητα, κάθε φορά που γίνεται η ενότητα να έχω κάθε τα χρήματα. Κάθε φορά που γίνεται η ενότητα πληρώνεις τη συγκεκριμένη ενότητα. Οπότε αυτό νομίζω ότι εξυπηρετεί στο και αν δεν έχω πολλά χρήματα. Και δεν είναι μεγάλο το κόστος. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας ξέρει τα οικονομικά, αλλά είναι μια δουλειά που την κάνεις άμεσα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Να ρωτήσω λίγο για τις ώρες. Πόσες ώρες είναι τα σεμινάρια? Είναι 4 με 5 ώρες αναλόγως την ενότητα. Μπορεί μέσα σε μία μέρα να γίνουν και δύο ενότητες, που σημαίνει τουλάχιστον 8 ώρες. 8 ώρες. Οπότε, συνεχίζοντας, και πότε είναι τώρα η επόμενη ενότητα και με ποια, τι θα ακολουθήσει? Η επόμενη ξεκινάμε Κυριακή 19 Νοεμβρίου με το αθλητικό μασάζ. 19. Ναι. Είχαμε ήδη δύο παρουσίες τώρα μέσα στο Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε το Σουηδικό. Το Σουηδικό. Το Σουηδικό την Κυριακή. Και μετά μέσα στο Δεκέμβριο ποια μαθήματα υπολογίζεις? Είναι 3 ενότητες του αθλητικού μασάζ, δηλαδή πάμε 3 Κυριακές. Έτσι. Στο ενδιάμεσο είναι τις Πέμπτες είναι τα μαθήματα του εναλλακτικού θεραπευτή, τα μαθήματα που έχουν να κάνουν με τις παθήσεις. Και είναι συνήθως πέφτει Πέμπτη παραπέμπτη, δηλαδή ας πούμε είχαμε εχθές, τώρα θα έχουμε μετά από 2 εβδομάδες. Ναι, μετά από 2 εβδομάδες. Λοιπόν, και το κυριότερο που με ενδιαφέρει είναι αν όντως η πιστοποίηση που θα πάρω έχει ισχύ. Γιατί καμιά φορά λέγονται τόσα πολλά και στο τέλος αυτό το χαρτί που έρχεται στα χέρια μας, μας λένε κοπελιά, δεν έχει εγκυρότητα αυτό το χαρτί. Ναι. Άδικα έδωσε αυτά τα χρήματα. Πώς μπορούμε να πιστοποιήσουμε στον κόσμο για την εγκυρότητα του πτυχίου? Καταρχήν, όταν το μάθημα το οποίο τελειώνει, η ενότητα η οποία τελειώνει, παίρνουμε μία βεβαίωση παρακολούθησης. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να δουλέψουμε. Αν θέλουμε όμως να ανοίξουμε ένα δικό μας χώρο, δίνουμε κάποιες εξετάσεις και παίρνουμε πτυχίο, είναι από την Αμερική, το πτυχίο το οποίο είναι από το Παγκόσμιο Φορέα, το WMF, το οποίο έχει την έγκριση από το Ειρηνοδικείο της Ελλάδας, άρα είναι καθαρά νόμιμο. Καθόλου νόμιμο. Ναι. Δεσπίνα, πού μπορούν τα παιδιά να σε βρουν? Όσα παιδιά μας ακούν ή όσοι θέλουν να ασχοληθούν, πώς μπορούν εύκολα να βρουν? Μπορούν να μπουν στη σελίδα του ΠΟΕΠ και να δουν τα τηλέφωνα της Θεσσαλονίκης και να δηλώσουν συμμετοχή. Με ελληνικά γράμματα είναι το ΠΟΕΠ? Είναι ΠΟΕΠ με ελληνικά γράμματα, ναι. Κυρίως όμως μπορούν να επικοινωνήσουν κατευθείαν μαζί μου στο 2510, όπως είπα και πριν, 211657. Και από εκεί και πέρα θα τους δώσω ό,τι πληροφορία θέλουν. Ωραία. Και για να σας το κάνω λίγο πιο εύκολο, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι ίσως να μην είστε από την πόλη μας, είναι η πλατεία που είναι η δημοτική αγορά. Δίπλα είναι το πάρκινγκ του Αγίου Γεωργίου και ακριβώς απέναντι είναι το στούντιο δεξιά.
Πάρα πολύ εύκολα μέσα στο κέντρο της πόλης. Δεν είναι τίποτα να κάνετε δύο βήματα. Μπορείτε να ενημερωθείτε ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, την κράτησα και για το τέλος, γιατί ξέρω ότι. Εντάξει, τις γυναίκες αγαπάει παραπάνω και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τις γυναίκες. Άσχετα αν πονάνε λίγο. Υποχρεωτικό. Είναι και αυτό λίγο μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά μετά όταν φεύγεις είσαι άλλος άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, τι θα παρουσιάσουμε έτσι στον κόσμο. Τώρα έρχονται και. Έχουμε ξέρεις, πολλά πράγματα να παρουσιάσουμε. Χειμώνας, λίγο ναι. Το φαγητό. Και τα Χριστούγεννα. Και τα Χριστούγεννα. Εντάξει. Ξέρεις, φύγει το πράγμα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Κοίτα, τώρα είναι μια καλή. Ναι. Καλός μήνας. Να δούμε λίγο την διατροφή μας. Λίγο τη διατροφή, λίγο το σωματάκι, πρέπει να το δούμε για να μπορούμε να έχουμε όλο το περιθώριο για τις 24. Όχι για να βάλουμε κιλά, να μπορούμε να συντηρηθούμε. Ναι, για να μπορέσουμε μετά. Λέμε τώρα. Λέμε τώρα. Λοιπόν, και κάτι άλλο που έμαθα από τη Δέσποινα αυτό το χρονικό διάστημα, ότι δεν χρειάζεται να χάσεις κιλά για να χάσεις λίπος. Έτσι. Και δεν χρειάζεται να σε κατέψει τον οργανισμό σου για να χάσεις κιλά. Αυτό. Είναι απλά και λιτά τα πράγματα. Και ακόμη και ένας πολύ δύσκολος οργανισμός, πολύ δύσκολος οργανισμός μπορεί να βοηθηθεί. Με την κατάλληλη σειρά, με τα κατάλληλα μηχανήματα, με τη σωστή διατροφή, με την άσκηση, με όλα αυτά που μπορούμε να παρέχουμε στον χώρο, μπορεί να ευκολυθεί και να έχει ένα αποτέλεσμα. Έτσι. Καλό. Καλό. Λοιπόν, την αποδεσμεύω. Πρέπει να γυρίσει πίσω στη δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε εσάς. Καλή επιτυχία σε όσους θέλετε να ακολουθήσετε μια σταδιοδρομία που σίγουρα τα επόμενα χρόνια στην περιοχή μας θα έχει μέλλον. Το λέμε και το ξαναλέμε. Διαλέξτε εργασίες και επαγγέλματα τα οποία θα σας δώσουν πολλή δουλειά. Και είναι ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Αυτό ακριβώς. Και για όσους δεν το κάνετε αυτό και έχετε στο σπίτι αρρώστους ή μπαμπάδες ή μαμάδες, κάντε το, να ξέρετε, θα σας λατρέψουν. Είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πες μου. Τα χέρια είναι ανεκτήμητα. Ανεκτήμητα. Όταν αυτά τα χεράκια λοιπόν αρχίζουν και δουλεύουν πάνω στο σώμα, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να δώσεις στον άνθρωπό σου. Δεν μιλάμε μόνο για δουλειά. Είναι ό,τι καλύτερο.